Σε εξέλιξη το σκάνδαλο Νοβάρτης. Σε σύσταση προανακριτικής επιτροπής προσανατολίζεται το Μέγαρο Μαξίμου. Συμφωνία αντιπολίτευση. Τη Δευτέρα η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Έντολη για άνοιγμα λογαριασμών των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων από την εισαγγελία διαφθοράς. Άγρια κόντρα κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Στη Βουλή και η ειδικογραφία για την πώληση όπλων και πυρομαχικών από την Ελλάδα στη Σαουδική Αραβία. Ύποπτος τέλεσης κακουργηματικών πράξεων ο Πάνος Καμένος. Στα χέρια του Τσίπρα ο Υπουργός Άμυνας. Φαντομάς μέχρι στιγμής ο Μεσάζων Βασίλης Παπαδόπουλος. Σε εξέλιξη ο στιγμός εκβιασμός των κομμάτων για το Σκοπιανό των Μπολσεβίκων του ΣΥΡΙΖΑ. Νέο κόλπο για να γλιτώσει την προκαταρτική του Υπουργού Άμυνας. Αναλυτικά το ρεπορτάζ. Άρχισε ο εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία. Πετάει βορρά στους κατσαπλιάδες του ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο Νοβάρτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα Καραμανλή μέσω Γιώργου Βλάχου σε Άδωνη Γεωργιάδη να παραιτηθεί της αντιπροεδρίας του κόμματος. Η σιωπηλή εκδίκηση Κατερίνας Παπακώστα. Όλο το παρασκήνιο. Και απειλούν με στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο την Ελλάδα οι Τούρκοι. Ευθεία απειλή από τον Τούρκο αρχηγό Γεθά, στρατηγό Ακάρ στη χώρα. 35 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου εχθές από πολεμικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη της Τουρκίας. Σε πλήρη ετοιμότητα ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή βράδυ 9 Φεβρουαρίου και η μάχη για ένα θέμα το οποίο όλοι μαζί θα έπρεπε να ψάξουν μέσα στη Βουλή για να δούνε τι, πώς έγινε αυτό, πόσα λεφτά έχουν χαθεί και ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, γίνεται ένα πεδίο αντιπαράθεσης, τεράστιας αντιπαράθεσης. Ξεκινάει ο θόρυβος από τους προστατευόμενους μάρτυρες. Να φύγουν, λέει, οι προστατευόμενοι μάρτυρες, ο κύριος Αβραμόπουλος. Να αρθεί ο νόμος, μάλιστα. Να αρθεί ο νόμος για τους προστατευόμενους μάρτυρες, αφού, κύριε Αβραμόπουλε, εσείς ο ίδιος και η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά ψήφισατε το θέμα αυτό. Το νόμο αυτόν, εσείς, δικό σας νόμος είναι, ανοίξατε μία πόρτα και τώρα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύεται τα πάντα. Αν εκμεταλλεύεται. Δεύτερον, μέχρι πριν λίγο καιρό, εσείς είσαστε η Νέα Δημοκρατία στη θέση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Κατηγορούσε τη δικαιοσύνη ο ΣΥΡΙΖΑ και λέγατε, ισχυριζόσασταν, ότι παίζει παιχνίδια με τους δικαστές και τη δικαιοσύνη. Σήμερα αντιστράφηκαν οι όροι και στη θέση της Νέας Δημοκρατίας που υποστηρίζει τη δικαιοσύνη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς είστε αυτοί οι οποίοι κατηγορείτε τη δικαιοσύνη. Τελικά, ο ελληνικός λαός τι πρέπει να καταλαβαίνει? Πρέπει να καταλαβαίνει ότι η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της, είναι ανεξάρτητη ή όχι? Εάν δε ακούσουμε και τα λόγια του Βερβεσού, του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος λέει είναι εθνικό σπορ η παρέμβαση στη δικαιοσύνη, ο ελληνικός λαός τρελαίνεται και λέει ο πολίτης, εγώ γιατί να πρέπει να πηγαίνω στο δικαστήριο για να αποδεικνύω κάθε φορά την αθωότητά μου? Γιατί οι πολιτικοί να φωνάζουν και να σκοτώνονται για τους ίδιους σε αυτούς τους? Γιατί να λένε ότι, λέει η κυρία Σπυράκη, ότι μα δεν υπάρχουν, λέει, κατώτερα στελέχη, γιατροί κτλ. Και μόνο πολιτικοί στοχοποιούνται? Όχι, κυρία Σπυράκη. Στη δικογραφία, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα υπάρχουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, γιατροί και πολιτικοί, άλλα πρόσωπα, αξιωματούχοι κρατικοί. Τώρα είναι η σειρά των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων. Πού είναι το πρόβλημα? Συμφωνήσανε λοιπόν όλοι μετά από αυτές τις φασαρίες να γίνει μια προανακριτική επιτροπή, όπως έπρεπε από την αρχή. Το θέμα είναι ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν περάσει στην αντεπίθεση. Ο κύριος Αβραμόπουλος σήμερα έδωσε από τη Βασιλή Σοφίας μια συνέντευξη η οποία ήταν αρκετά αιχμηρή. Απείλησε με μηνύσεις ότι θα καταθέσει μηνύσεις προς τις αγγελικές αρχές, προς ψευδομάρτυρες, μάρτυρες, κουκουλοφόρους, προστατευόμενους μάρτυρες, όπως θέλει να τους λέει ο καθένας, και για όποιον άλλον συμμετέχει σε αυτή τη σκευωρία. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει βρεθεί τώρα πλέον στο επίκεντρο, διότι βάλετε και εκ των έσω. Με εντολή Καραμαλή, ερωτώ, θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα. Γιατί ο Γιώργος Βλάχος δεν παίρνει αποφάσεις και πρωτοβουλίες τέτοιες, ούτως ώστε να του επιτρέπουν να λέει ότι πρέπει να παραιτηθεί τη θέση ως το κύριος Γεωργιάδης. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης επέλεξε για δήμαρχο Αθηναίων την επόμενη φορά τον κύριο Γιώργο Πατούλη.
Έχουμε να πούμε πολλά, να δούμε και το σκάνδαλο το άλλο, το μεγάλο, του Υπουργείου Άμυνας που πώλησε πυρομαχικών κτλ. Σήμερα βλέπετε, καθυστερήσαμε λιγάκι να ξεκινήσουμε, γι' αυτό δεν παίξαμε το τραγούδι μας, αλλά θα σας αποζημιώσουμε. Κρατηθείτε κοντά μας όπως κάθε βράδυ, γιατί έχουμε πολλά να σας δείξουμε. Να καλησπερίσω τη Σοφία την Παράδειση. Καλησπέρα, Σοφία. Ούτως ή άλλως έχουμε το τραγούδι της Νοβάρτης και νομίζω ότι έχουμε περισσότερα στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Κοίταξε, σύμφωνα με όλα αυτά που είπες, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός ότι όλα αυτά γίνονται και διαδραματίζονται και βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες. Είναι οι πρώτες μέρες και οι πρώτες στιγμές που ήρθε στο φως δημοσιότητας η δικογραφία. Και εγώ εδώ θα τονίσω ότι ήρθε ένα τμήμα της δικογραφίας. Και με αυτόν τον τρόπο θέλω να αναδείξω το γεγονός ότι και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε νέα στοιχεία, αλλά και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε νέα στοιχεία, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν, οι δηλώσεις συνεχίζονται, οι αντιπαραθέσεις επίσης, αλλά υπάρχουν και τα στοιχεία που εντοπίζονται στη δικογραφία, που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη, θα πω εγώ, και την θέση της αντιπολίτευσης, αλλά και της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε σε βάθος χρόνου, ούτως ή άλλως. Είμαστε όλοι σίγουροι ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν ήρθε για να κλείσει σήμερα, ούτε αύριο. Θα κρατήσει αρκετές ημέρες. Θα σου πω, Σοφία, ότι πιθανόν να κρατήσει χρόνια αυτό το σκάνδαλο μέχρι να βγουν οι οριστικές αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ναι, το θέμα δεν είναι πολλές φορές στα σκάνδαλα, γιατί έχουμε ζήσει και άλλα σκάνδαλα δυστυχώς στην Ελλάδα, όπως είναι το σκάνδαλο Siemens. Δεν περιμένουμε μόνο τις αποφάσεις. Περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα πρόσωπα, κλειδιά, ποια είναι τα υπόλοιπα πρόσωπα που συνθέτουν τη δικογραφία και ποια είναι, αν θέλεις, και η λεπτομέρεια της δικογραφίας που θα κάνει τη μεγάλη διαφορά. Να καλησπερίσω τον Σπύρο Σταθάκη και μαζί, Σπύρο, θέλω να δούμε μια φωτογραφία η οποία μένει στο μυαλό κάθε Έλληνα πολίτη. Του Μαύρου Καβαλάρη, του Νικόλαου Πλαστήρα. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο Μαύρος Καβαλάρης. Ο στρατηγός, πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας, ο οποίος απεβίωσε το 1953 σε ηλικία 70 χρονών, Σπύρο. Ήταν επάφτωχος. Στην Ψάθα. Στην Ψάθα, όπως καλησπέρα είπες. Καταρχήν. Καλησπέρα, Σπύρο. Σε όλες και σε όλους. Στην Ψάθα. Στην Ψάθα. Το κουστούμι με το οποίο θαύτηκε το αγόρασε ένα στενός του φίλος. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, μου διαφέρει. Ο Κορές. Και μάλιστα, αν δεν ήταν ο Πλαστήρας, ο τιμημένος στρατηγός και ο πρωθυπουργός, που προσπάθησε να φτιάξει ό,τι μπορούσε να φτιάξει μετά εκείνη την περίοδο μετά που η Ελλάδα ήταν καταστραμμένη, και δεν γινόταν η κηδεία του δημοσία δαπάνη, δεν έκανε λεφτά να το θάψουν. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ως πρωθυπουργός, μας τα έλεγε κάτω. Δεν ήθελε να του βάλουν τηλέφωνο στο σπίτι. Να βάλουν τηλέφωνο στο σπίτι. Όχι, λέει, μόνο στο γραφείο. Ο αδερφός του. Στο πρωθυπουργικό γραφείο. Ο αδερφός του. Εργάτης. Έψαχνε δουλειά. Δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τίποτα. Ήταν αυτός ο οποίος πολέμησε σε δύο πολέμους μεγάλους, Βαλκανικούς πολέμους και Μικρασιατική εκστρατεία. Έσωσε τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγανε από τη Μικρασία κυνηγημένοι από τους Τούρκους. Να το πούμε απλά. Γιατί, ρε παιδιά, δεν υπάρχει ένας Πλαστήρας σήμερα. Πρόσφερε στην πατρίδα, δεν απέτησε από την πατρίδα. Ακριβώς. Ή δεν πήρε από την πολύ πατρίδα. Πολύ καλό σπίρο αυτό. Πρόσφερε στην πατρίδα. Ωραία. Δεν πήρε από την πατρίδα. Αλλά ξέρεις τι. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Εμείς το έχουμε καταλάβει. Οι πολίτες μας βλέπουν. Το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι το κερασάκι στην τούρτα. Από την Νοβάρτης θα ξυλωθεί όλο το pullover και θα αποκαλυφθεί σε όλο του το μεγαλείο, έτσι, το τεράστιο σκάνδαλο με τα φάρμακα. Απλώς μιλάμε για την Νοβάρτης. Έτσι. Και επειδή επικαλούνται κάποιοι ότι, ξέρετε, μειώσαμε τη φαρμακευτική δαπάνη και αυτό είναι δείγμα ότι κάτι κάναμε. Όχι, κύριε. Όχι. Όχι. Τον Ιανουάριο του 2010, για παράδειγμα, παραδόθηκαν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας την τότε δύο εκθέσεις, όχι μία, δύο εκθέσεις που περιέγραφαν πώς οι πολυεθνικές υπερτιμολογούν τα φάρμακα, πώς τα ασφαλιστικά ταμεία εμπλέκονται στη διώκωση της φαρμακευτικής δαπάνης και τι λοβιτούρες γίνονταν. Το 2013, ο τότε Γενικός Διευθυντής Διαφάνειας, ο Γιώργος Οσούρλας, παρέδωσε στη Βουλή έκθεση για το πάρτι που γινόταν στον χώρο των φαρμάκων, αναφέροντας μάλιστα στοιχεία από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης που έλεγε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι στην Ελλάδα έχουν χρηματιστεί με 250 εκατομμύρια δολάρια. Τι έγιναν τα στοιχεία της έκθεσης αυτής. Και μια που λέω για το Σούρλα, επειδή λέμε και λίγο στο ρέα και το κλείνω, Αντώνη. Ο Σούρλας, μην ξεχνάμε, ήταν Υπουργός Υγείας την περίοδο 1990-92. Έτσι. Έφυγε, πώς έφυγε ο άνθρωπος. Ξέρετε τι είχε προηγηθεί. Είχε απαιτήσει από τον τότε ΕΟΦ να του δώσουν
να του δώσει off όλα τα τιμολόγια που αφορούσαν τα εισαγόμενα φάρμακα. Μάλιστα. Ξέρετε τι έγινε την επόμενη μέρα. Ληστεία στον ΕΟΒ και βούτυξαν τα τιμολόγια. Έτσι, για να ξέρουμε έχουμε από πού κρατάει δηλαδή, έχουμε η κολόνια σήμερα αυτή. Έχουμε σήμερα να σας πούμε πολλά, πολλά. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στην εφημερίδα Μακελιό, στους συνεργάτες της εφημερίδας και στον Στέφανο Τοχείο. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη, καλησπέρα και στους κύριους συνάδελφους. Δεν έχω να κάνω σχόλιο, δεν θέλω να σας φάω χρόνο. Έχω να πω πολλά για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, αν μου δώσετε τη δυνατότητα. Βεβαίως. Μέσα σε 2-3 λεπτά. Θα σας πω ό,τι θέλετε και θα σας πω και τα πολύ σημαντικά πράγματα που βγάζει το πρωί η εφημερίδα μας, τα οποία πραγματικά θα σας αφήσουν με το στόμα όχι εσάς μόνο, εσάς πιθανόν όχι, γιατί είστε συνηθισμένοι στα σκάνδαλα, αλλά τουλάχιστον τον κόσμο θα τον αφήσουμε με το στόμα ανοιχτό. Η Αμερικανική δικαιοσύνη, κύριε Μιλωνάκη, έχει προχωρήσει την έρευνα και όπως είμαστε θέσει να γνωρίζουμε στην παράλληλη έρευνα που γίνεται με την ελληνική έρευνα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την έρευνα της Αμερικανικής δικαιοσύνης. Υπάρχουν βέβαια κάποιες συνιστώσεις που προσομοιάζουν με την ελληνική έρευνα, η οποία ήταν μια έρευνα απρόσεξη, μια έρευνα βιαστική. Βιάστηκαν μετά το συλλαλητήριο να βγάλουν ονόματα πολιτικών στον αέρα. Κατά την εκτίμηση τη δική μου, θα έπρεπε να τα έχουν δέσει καλύτερα. Πάμε όμως στο ψητό. Το ψητό είναι το εξής. Πρώτον, έχει δεθεί κατά την δική μας την πληροφόρηση και νομίζω ότι θα αποδειχτεί ένας από τους λεγόμενους και φερόμενους ως αποδέκτες μίζας και μαύρου χρήματος. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Αντώνης Σαμαράς. Οι Αμερικανοί είναι απολύτως σίγουροι για την εμπλοκή Σαμαρά. Εγώ δεν μεταφέρω την προσωπική μου εκτίμηση, μεταφέρω πληροφορίες σε σχέση με το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι Αμερικανοί είναι σίγουροι. Κάτσε μάλιστα λίγο. Επειδή είπες υπάρχουν το όνομα ηχητικά του και οπτικά ντοκουμέντα. Μερικά από τα ηχητικά και οπτικά ντοκουμέντα είναι στη διάθεσή μας. Σε αυτά τα οπτικά και ηχητικά ντοκουμέντα φαίνονται ξεκάθαρα πράγματα. Και κάτι τρίτον. Το τρίτο είναι το σημαντικό και το εξής. Ένας από τους ταμείες, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις δικές μας, του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φέρεται εμπλεκόμενος από την Αμερικανική δικαιοσύνη, παραλαμβάνω, δεν μιλάω για την ελληνική δικαιοσύνη, είναι ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Μέσα στις δεδαλώδεις διαδρομές της λίστας Λαγκάρτ και όλων των εξωχώρων εταιριών, εκ των οποίων σε κάποιες υποθέσεις από αυτές ο κύριος Παπασταύρου είναι ήδη κατηγορούμενος για κακουργηματικές κατηγορίες, οι Αμερικανοί έχουν ήδη βρει και έχουν ξυλώσει το pullover για τη διαδρομή του μαύρου χρήματος. Μάλιστα. Που πήγαινε στον κύριο Παπασταύρου και από εκεί στον λοιπόν, κύριο Σαμαρά. Για βάλε μια άλλη διαδρομή μέχρι εδώ, για να δούμε, Σοφία, τι απάντησε σε μια ερώτηση της κυρίας Ελένη Τουλουπάκη, της εισαγγελέως διαφθοράς, το FBI, γιατί υπήρχε έγγραφο από την εισαγγελία διαφθοράς, από την κυρία Τουλουπάκη προς το FBI, και προς την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, τον ΗΠΑ. Ναι. Απήντησε λοιπόν στην αίτηση αυτή που έκανε η εισαγγελέας διαφθοράς με ορισμένα ονόματα πολιτικών. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να τα δούμε και να το αξιολογήσουμε σοβαρά, διότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε μερικοί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο Στέφανος Οχείο, Σοφία. Η κυρία Τουλουπάκη, να πούμε ότι ζήτησε περισσότερες διευκρινήσεις και περισσότερες λεπτομέρειες για τα ονόματα που αναφέρονται στη δικογραφία. Όχι μόνο και για άλλα ονόματα. Και για άλλα ονόματα, αλλά κυρίως για τα ονόματα που ήρθαν στο φως δημοσιότητας και έτρεξαν κάποιοι να πούν ότι δεν είναι έτσι δεν υπάρχουν στοιχεία και τέτοια. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα σας τα μεταφέρουμε εδώ πέρα. Τρεις φορές η κυρία Τουλουπάκη ζήτησε διευκρινήσεις με επίσημο έγγραφο από το FBI. Όπως ακριβώς είναι τα πράγματα, χωρίς να προσθέσουμε, να κατηγορήσουμε κανένα. Ξηγημένα πράγματα μέχρι αποδείξεως του εναντίον όλοι είναι αθώοι. Προσοχή στις παρερμηνίες. Απλά τα λέμε με κάποιον άλλο το δικό μας τρόπο. Πώς θα το κάνουμε, λοιπόν, πάμε να δούμε στις 23 Ιανουαρίου του 2018, επειδή είπε ο Στέφανος Οχείος ονόματα, το όνομα του κυρίου Σαμαρά. Υπάρχουν 7 ονόματα για τα οποία η αμερικανική πλευρά, το αμερικανικό FBI, το FBI λέει ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αυτά τα ονόματα για σκοπούς απολύτως της δικαιοσύνης. Για να βρεθούν δηλαδή ένοχοι ή μη, αν είναι ένοχοι. Αλλά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Όχι όλα, αυτά όμως τα 7 ονόματα. Παρακαλώ. Μ.
με την επιφύλαξη τυχόν ειδικής πρόβλεψης ή κατόπιν χορήγησης αδείας από το αρχηγείο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου προορίζονται μόνο για πληροφοριακούς και καθοδηγητικούς σκοπούς και δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν από την κυβέρνησή σας σε ιεσδήποτε ποινικές διαδικασίες, ούτε να προωθηθούν σε άλλη κυβέρνηση, πρόσωπο ή οντότητα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτού του εγγράφου για την εφαρμογή του νόμου και αποδεικτικούς λόγους που αφορούν μόνο τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα. Ανδρέας Λοβέρδος, Μάριος Σαλμάς, Άδωνης Γεωργιάδης, Ανδρέας Λικουρέτζος, Αντώνιος Σαμαράς, Ιωάννης Στουρνάρας, Δημήτρης Αβραμόπουλος. Αυτό που καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, είναι μεταφρασμένο από την αγγλική. Υπάρχει και το πρωτότυπο, βέβαια. Έχουμε και το. Σε δικογραφία. Έτσι. Λοιπόν, Σοφία. Περιμένουμε κάποια. Τα ονόματα είναι 7. Βεβαίως, οι εισαγγελείς διαφθοράς εδώ έβγαλαν άλλα 3 ονόματα. Δηλαδή 10 συνολικά. Υπόψη δε ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, και είμαστε θέση να γνωρίζουμε, υπάρχουν πολλά πολλά άτομα, πάρα πολλά, εκατοντάδια, αν μην πω χιλιάδες, γιατροί, προσωπικό. Αυτό δεν πάει στη Βουλή. Ναι, ακριβώς. Απλώνεται στον χώρο της υγείας, που έχει να κάνει με εταιρείες, έχει να κάνει με τους γιατρούς, έχει να κάνει με άλλα εκπαιδευτικά. Το διευκρινίζω, Σοφία μου, γιατί λέει η κυρία Σπυράκη. Η κυρία Σπυράκη, παρακαλώ να ακούσουμε λοιπόν την κυρία Μαρία Σπυράκη, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, να δείτε τι είπε. Πρέπει να υπογράψουν την πρόταση να ασκηθεί δίωξη με συγκεκριμένες κατηγορίες κατά πολιτικών προσώπων. Κατανοώ τις δύσκολες θέσεις της κυβέρνησης, αναμένω τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέμα και απορώ γιατί αυτή η υπόθεση είναι αντικείμενο επανειλημμένων συσκέψεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και πριν από λίγο είπα, ο κύριος Παπαγγελόπουλος δήλωσε πως το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις ελληνικού κράτους. Τι περιμένει λοιπόν η κυβέρνηση και δεν προχωρά? Το σκάνδαλο της Νοβάρτης διεθνώς αφορούσε σε χρηματισμό γιατρών και σε όλες τις χώρες ερευνάται από την τακτική δικαιοσύνη. Εδώ βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης εξαντλείται στη σπήλωση των πολιτικών της αντιπάλων και δεν υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξιχνίαση της υπόθεσης σε άλλα επίπεδα. Μάλιστα. Εγώ τώρα τα αφήνω στην κρίση, Σοφία, του καθενός, Στέφανε, Σπύρο, να βγάλει συμπεράσματα. Γιατί μόνο οι γιατροί, αγαπητή μου κυρία Σπυράκη? Εάν, λέω εάν, μία στο δισεκατομμύριο, μία στο τετράκις τρισεκατομμύριο, δεν ξέρω πώς, υπάρχει κάποιος πολιτικός ο οποίος να έχει μιζαριστεί, δεν πρέπει να πληρώσει? Δεν πρέπει να πληρώσει. Δεν πρέπει να οδηγηθεί ουσιαστικά στη δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να οδηγηθεί. Και εγώ να σου πω και για το άλλο. Δηλαδή, ο Υπουργός Υγείας στην ευθύνη του δεν έχει και το γενικότερο το χώρο της υγείας και τους γιατρούς? Εάν είχαν φτάσει ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο για το πώς διαχειρίζονται αυτά τα θέματα οι γιατροί, δεν θα έπρεπε να επέμβει και το Υπουργείο Υγείας με τον Υπουργό, με τον κάθε Υπουργό? Σας ανέφερα σε οποιοδήποτε βέβαια. Σας ανέφερα πριν 3 εκθέσεις που παραδόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. 2 επικυβερνήσεως Παπανδρέου και 1 επικυβερνήσεως Σαμαρά. Έτσι. Και μάλιστα επικυβερνήσεως Σαμαρά από έναν πολύ σοβαρό πολιτικό, όπως τον Γιώργο τον Σούρδα, όπου γινόντουσαν αναφορές για τρελό πάρτι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και ονόματα γιατρών, ναι. Έχει δίκιο, Σοφία, ότι το Υπουργείο εποπτεύει και τους από κάτω. Ένα αυτό. Δεύτερο, η φαρμακευτική πάνη στην Ελλάδα κατά 60% κατά μέσο όρο αφορά το δημόσιο. Ασφαλιστικά ταμεία κατά 60%, μην πω και παραπάνω. Μάλιστα. Άρα ένα μεγάλο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Λοιπόν. Έτσι. Οπότε στην περίπτωση της Ελλάδος δεν θα ψάξεις να δεις τι έχει γίνει με δημόσιους λειτουργούς, με κρατικούς αξιωματούχους, από τη στιγμή που το 60% της φαρμακευτικής δαπάνης αφορά το δημόσιο. Ο κ. Ζανακόπουλος σήμερα βγήκε και υπερασπίζεται τώρα τη δικαιοσύνη. Κύριε Ζανακόπουλε, αγαπητέ μου Μπολσεβίκε, κυβερνητική εκπρόσωπε. Το αγαπητέ μου, μ' άρεσε. Εσύ δεν ήσουν μέχρι προχθές που τα βάζεις με τη δικαιοσύνη? Έχετε τρελάνει μωρέ τον κόσμο. Παλαβοί είσαστε. Είναι δυνατόν να κάνετε τέτοια πράγματα? Αφήστε τη δικαιοσύνη ελεύθερη να κάνει αυτό που νομίζει.
Μην μπλέκεστε. Το ότι μπορεί να γίνονται ορισμένα τα λαβέρια για να φτιάχνονται δικλίκες, αυτό είναι σίγουρο ότι γίνεται. Αλλά αφήστε τη γενικά τη δικαιοσύνη. Μην αναφέρεστε συνέχεια στη δικαιοσύνη. Και θέλω να δούμε και την συνέντευξη τύπου, ένα-δύο κομματάκια, την οποία έκανε σήμερα από τη Βασιλή Σοφίας, από τα γραφεία της Κομισιόν εδώ στην Ελλάδα, ο Επίτροπος, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην Υπουργός Υγείας. Παρακαλώ. Το κύριο Αβραμόπουλο. Δηλώνω κατά τον πλέον κατηγορηματικό και απόλυτο τρόπο πως η υπόθεση αυτή προσωπικά δεν με αγγίζει. Οι ψευδομαρτυρικές καταθέσεις που στοχοποιούν και σπηλώνουν πολιτικές προσωπικότητες της Ελλάδος στηρίζονται αποκλειστικά, όπως γνωρίζετε, σε εικασίες, αοριστολογίες και υποτιθέμενες φήμες στην αγορά. Και πάμε να ακούσουμε και ένα άλλο προσπαθόκι, Σοφία, το συμπληρώσουμε όλο μαζί. Φήμες στην αγορά. Είναι, νομίζω... Ωραία. Πάμε να ακούσουμε και το άλλο για τον κύριο Καραμαλή που είπε. Μισό λεπτό και εγώ να ακούσουμε. Να ακούσουμε και αυτό, το πούμε όλο μαζί. Και μετά να περάσουμε συνολικά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει αρχίσει ο εμφύλιος για τα καλά εκεί πέρα. Πάμε. Ήτανε, φίλες και φίλοι, ο Καραμαλής, κανένα παιδάκι που δεν καταλάβαινε. Ο Πρωθυπουργός είχε επίγνωση και συμπεριφέρθηκε με ευθύνη και με αποτελεσματικότητα. Και είναι εύσημο αυτό στον Καραμαλή για την εποχή εκείνη. Παραμύθια για μικρά παιδιά και ανόητους, που όμως περιλαμβάνονται στο κείμενο που υπέγραψε ο Κουκουλοφόρος. Κοιτάξτε τώρα, πολλά θέματα έδειξε ο κύριος Αβραμόπουλος. Εγώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερη χαρούμενη που τον κύριο Αβραμόπουλο τον είδα να δίνει συνέντευξη στην Ελλάδα. Είχαμε καιρό να τον δούμε. Επίσης, όταν υπήρχαν μεγάλα, μεγάλα θέματα, συνήθως ο κύριος Αβραμόπουλος απέφευγε να συνομιλήσει με δημοσιογράφους και να κάνει και δηλώσεις. Σας θυμίζω και για το μεταναστευτικό, σας θυμίζω και για τα οικονομικά μας θέματα. Ήταν διαφορετική. Τώρα όμως είναι κάτι που τον αγγίζει, Σοφία. Ήταν διαφορετική η διπλωματική του τακτική. Γιατί χτυπάει στην προσωπικότητα και το χαρακτήρα του. Άλλαξε τακτική ο κύριος Αβραμόπουλος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οι φήμες. Όταν υπάρχει μια δικογραφία, όταν υπάρχει μια έρευνα, η λέξη φήμη εμένα δεν μου αρέσει. Όπως δεν μου αρέσει το γεγονός ότι είναι όλα αυτά για μικρά παιδιά και για ανόητους. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός που παρακολουθεί, που υποφέρει και από το θέμα της υγείας και βλέπει ότι κάτι γίνεται αυτά τα τελευταία χρόνια και υπάρχει ένα σκάνδαλο, είναι ανόητος, ή να το χαρακτηρίσουμε ως μικρό παιδί τον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπε για μικρό παιδάκι το Καραμαλή, το είπε για καλό. Δηλαδή, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, τον είπε μικρό παιδί. Εντάξει, αν το συνδυάσουμε τότε που ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Καραμαλής, που ακούγονταν πάρα πολλά ότι του αρέσει το ποδόσφαιρο, ότι του αρέσουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ναι, αλλά με αυτά που. Με το περιβάλλον που είχε. Ναι, ότι του αρέσουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ότι του αρέσουν πολλά πράγματα. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Αβραμόπουλος, δηλαδή τι. Ναι, αλλά ο κύριος Καραμαλής, η κύκλη του πάλι απάντησαν ότι έχει δίκιο, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, μόνο όσον αφορά τα εμβόλια. Ο κύριος Καραμαλής βγήκε και είπε όσον αφορά τα εμβόλια. Η κύκλη του. Πάντα. Γιατί ο κύριος Καραμαλής. Θα δείτε, το βουδισμό, ότι οι εξελίξεις θα φτάσουν και τον κύριο Καραμαλή να δώσει συνέντευξη τύπου. Δηλαδή θα φτάσουν και σε αυτό το σημείο οι εξελίξεις τουλάχιστον θα τον αναγκάσουν να το κάνει. Ο κύριος Καραμαλής βέβαια δεν στήριξε, αν θέλετε, την πλευρά του κύριου Αβραμόπουλου. Απλά διαχώρησε και είπε όσον αφορά τα εμβόλια έγινε βέβαια, αυτό. Βέβαια είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Κουκουλοφόρους. Ότι πρέπει να έρθει η Στέφανε ο νόμος για τους προστατευόμενους μάρτυρες από τον Άριο Πάγο θα το ζητήσει. Αλλά εγώ... Μπορώ να σας πω σε ένα λεπτό ακριβώς την άποψή μου για το θέμα, γιατί έχω προσωπική άποψη για το θέμα. Από τη στιγμή που ο ίδιος είχα καλύψει με ρεπορτάζ, είχα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις στη Βάρη, εκεί που είχαν αποθηκευτεί όλα τα εμβόλια. Το έβγαλα σήμερα στην εφημερίδα. Δεν άκουσα καμιά απάντηση από τον κύριο Αβραμόπουλο. Μπροστά στα μάτια μου σας ενημερώνω ότι χαρτόκουτα τόνοι από τέτοια εμβόλια είχαν λήξει. Ρωτώ λοιπόν τον κύριο Αβραμόπουλο και αυτά που είπε σήμερα στη συνέντευξη τύπου με όλη την καλή προαίρεση απέναντί του, γιατί είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και αξιόπιστος και έχει και μια γενικότερη εγκυκλοπαιδική μόρφωση, ειδικά στα οικονομίστικα στοιχεία.
Δεν μου λέτε, κύριε Αβραμόπουλε, ποιος είχε την πολιτική ευθύνη για την παραγγελία των εμβολίων, εγώ, ο Καραμαλής ή εσείς? Ποιος αποθήκευσε τα εμβόλια στη Βάρη με αποτέλεσμα 3,5 εκατομμύρια εμβολίων από την φαρμακοβιομηχανία Νοβάρτης, και όχι μόνο τη φαρμακοβιομηχανία Νοβάρτης. Υπήρχε μια ακόμα φαρμακοβιομηχανία. Αυτά επεστράφηκαν καθόλου στο εξωτερικό, Στέφανε. Επεστράφηκαν. Θα μου αφήσετε να ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Επεστράφηκαν. Αν θέλετε να μου αφήσετε να ολοκληρώσω. Διαφορετικά. Όχι, δεν έχει κανένα λόγο. Αλλά μιλά, να ρωτήσω, να μιλήσω, να μην ρωτήσω. Καλά, συγγνώμη, εντάξει. Όχι, άμα θέλετε να μην ρωτήσω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σε ρώτησα εάν επεστράφηκαν μέρος από αυτά. Πού να επιστραφούν, κύριε Μιλωνάκη, αφού έληξαν. Α, έληξαν. Έληξαν τα εμβόλια. 3,5 εκατομμύρια εμβολίων έμειναν στο παραμάγαζο της Βάρης και πολλά από αυτά έληξαν. Με αποτέλεσμα το ελληνικό δημόσιο να πληρώσει 60 εκατομμύρια ευρώ, 60 εκατομμύρια ευρώ, και κάποια από αυτά που πρόλαβαν να μιλήξουν να τα στείλουν στην Κένια και, και σε άλλες χώρες της Αφρικής. Μη σας πω ότι έστειλαν και λιγμένα εκεί. Ρωτάω λοιπόν τον κύριο Αβραμόπουλο. Εγώ ήμουν υπουργός υγείας. Δείτε επίσης το σχεδιάγραμμα με τη φαρμακευτική δαπάνη το έτος 2008-2009. Έτσι. Είχε πάει εκεί η φαρμακευτική δαπάνη, στο ύψος. Και να σας πω και κάτι ακόμα τελευταίο. Ενήμερος για αυτή την ιστορία των εμβολίων δεν ήταν μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος. Ήταν ενήμερος και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, που ήρθε μετά την κυβέρνηση Καραμαλή και ενδιαφερόταν να μάθει τι έγινε με τα εμβόλια. Και μάλιστα, Στέφανε, θα γιατί πω... πιθανόν να ήθελε και αυτός μίζα. Και μάλιστα θα πω ότι επενούσε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου την τακτική αυτή με τα εμβόλια. Έτσι. Λοιπόν, έτσι, και μετά ήταν η κυρία Ξενογεννακοπούλου. Γιατί λοιπόν, επενούσε, ωραία. Γιατί ενδιαφερόταν, γιατί είχε δει το ψητό ο κύριος Γιώργος. Πάμε τώρα, να ωραία. Το ανοίξουμε γενικότερα όμως στην να ανοίξουμε να το θέμα όμως γενικότερα. Δημοκρατία. Ο κύριος Αθανασίου είπε σήμερα αρκετά, θα τα πούμε μετά. Εδώ το θέμα στην Νέα Δημοκρατία, Σοφία, υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει. Θα πρέπει να μας το πούνε οι ίδιοι. Αυτό εμφανίστηκε από τις πρώτες ώρες που δόθηκε στη δημοσιότητα η δικογραφία. Με τον τρόπο που αντέδρασαν, με τις συζητήσεις και τα πηγαδάκια που έχουν δημιουργηθεί γενικότερα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποφασίσει ποια θα είναι η τακτική τους απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό είναι σημαντικό θέμα ως αξιωματική σήμερα, μετά από τη συνάντηση Σοφία που είχε με το Ινδόρα Βακογιάννη. Ναι, με τη συνάντηση ουσιαστικά έγινε μια συνάντηση σήμερα στα γραφεία της Βουλής. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης με την Ινδόρα Βακογιάννη. Συζητήσαν, λέει, για πάρα πολλά θέματα. Φυσικά συζητήθηκαν και για αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως, αν ξέρετε, σε σημαντικές περιπτώσεις και θεματολογία που αγγίζουν ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ένα θυσμικό ρόλο και προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, η τώρα Μπακογιάννη έχει μια διαφορετική άποψη και θέλει άμεσα να υλοποιηθεί κάτι που ουσιαστικά θα φέρει, αν θέλετε, και σε νέα ρότα τη Νέα Δημοκρατία. Είναι, αυτό το είχε πει και στο παρελθόν και με τα θέματα. Με να τελειώσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη, το Σαμαρά και αυτούς. Αυτό και πριν, αν θέλετε, και δύο μήνες. Επιστρέφουμε τώρα σε αυτό και ουσιαστικά λέει ο θεσμικός ρόλος δεν μπορεί να συμβαδίζει με τη δικογραφία και με όλες αυτές τις κατηγορίες, ακόμα και αν είναι αθώος. Άρα λοιπόν, λένε ορισμένα στελέχη, παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να μείνουν τα αξιώματα πίσω, να παραιτηθούν. Μισό λεπτό, το είπαν και στον αέρα. Γιώργος Βλάχος. Δεν είπα ότι το είπαν. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Βλάχος. Ακολούθησε την τακτική της κυρίας Παπακώστα. Ο κύριος Βλάχος. Την οποία τη διαγράψανε την Παπακώστα όταν το είπε. Το ίδιο πράγμα για τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Βλάχος τα τελευταία χρόνια με τη νέα εικόνα της Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάει πολύ. Μιλάει λίγο και εμφανίζεται επίσης και λίγο. Και εμφανίζεται λίγο. Εμφανίστηκε τώρα, αν θέλετε, σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή πριν πάρει η Νέα Δημοκρατία την απόφαση το τι πρέπει να κάνει, πώς έχει διαχειριστεί το θέμα και έδωσε το στίγμα της δικής της δικιάς του, αν θέλετε, πτέρυγας. Της πτέρυγας. Καραμαλικής πτέρυγας. Έτσι για να ξεκινήσουμε. Για το όλο γιατί της ο Γιώργος Βλάχος δεν είναι από τους ανθρώπους όπως ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο οποίος είναι παρορμητικός και βγαίνει. Το δικό του κομμάτι. Έτσι, κρατάει. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βλάχος. Ο κύριος Βλάχος δεν προέκυψε το 2012 στη Νέα Δημοκρατία. Μίλησε για σόγαμπρους, μίλησε για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι πρέπει να διαβάσει το καταστατικό. Μίλησε ότι δεν πρέπει να έχει τη δικιά του γραμμή, μίλησε να καθίσει καλά και είπε και αυτό. Σε δυσκολεύει το γεγονός ότι ουσιαστικά θα βάλετε ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο αντιπρόεδρος στα ονόματα που αναφέρονται. Εγώ δεν θυμάστε λέω ότι στην στα ονόματα που αναφέρονται. Και πάλι... Θεωρείτε πως θα ήταν χρήσιμο να γίνει μια παύση σε αυτά τα ανώτατα καθήκοντα.
Θυμάστε ότι στην περίπτωση του Βατοπεδίου, όσον τα ονόματα εμπλεκόνταν, χωρίς να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να παραιτηθούν από βουλευτές, έμειναν εκτός καθηκόντων. Είναι ένα θέμα, φαντάζομαι, θα το αξιολογήσει ο πρόεδρος του κόμματος. Τι λέει λοιπόν? Λέει στον Άδων τον Γεωργιάδη, αλέ, αλέ και τρεις αλέ. Να σας πω. Κάνε στην άκρη. Έτσι δεν είναι, Σοφία? Απλά δεν είναι. Να αφήσει το θεσμικό του ρόλο απλά, που έχει και το αξίωμα. Να σας πω όμως και ο κύριος Αντώναρος τι έγραψε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Λέει, να πέφτει, λέει, η σκιά της Νοβάρτης στο θεσμικό ρόλο του, που εκπροσωπεί ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης. Όλοι πάνω στον Άδωνη τώρα. Κάποιος πρέπει να του τραβήξει το αυτί, τουλάχιστον χωρίς χάσιμο χρόνο. Άρα άμεσα. Άμεσα. Στέφανε, δεν λέει, είναι αυτό που λέμε ότι έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Εμφύλιος ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, δεν είναι μόνο εμφύλιος, γιατί συμφωνώ με τον κύριο Σταθάκη και πιθανότατα να του πήρα, κύριε συνάδελφε, 10 δευτερόλεπτα να πω μια κουβέντα μόνο. Γιατί θα το συμπληρώσετε. Το ξέρετε καλύτερα το θέμα από μένα. Τον τελειώνουν τον κύριο Γεωργιάδη. Και φοβάμαι πολύ ή προσπαθούν ότι να τον τελειώσουν. Όχι, όχι, τον τελειώνουν. Οι πληροφορίες που έχουμε εμείς ότι τελείωσε. Τελείωσε από την Νέα Δημοκρατία. Μπαίνει από την Νέα Δημοκρατία. Από τα επιτελικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα τον βάλουν στην Αθαλήνη, να μην φαίνεται. Γιατί το όνομά του θα βγει στη δημοσιότητα και θα βγουν σημεία και τέρατα. Μόνο ένα σας λέω, αυτό που δημοσιεύουμε το πρωί για τη γραμματέα του κυρίου Γεωργιάδη, την κυρία Κατραβά. Η γραμματέα του κυρίου Γεωργιάδη, η κυρία Κατραβά, είναι ανακατεμένη σε πλήστες εταιρείες με φεκ τα οποία δημοσιεύουμε. Και μάλιστα η γραμματέα του κυρίου Γεωργιάδη ήταν η γυναίκα αποδέκτης όλων αυτών των πραγμάτων σε συνεργασία μαζί του. Τον κύριο... Δεν λέμε ότι είναι ένοχος ο κύριος Γεωργιάδης, λέμε βάσει όσων ήταν μέσα στην υπογραφία. Το έχουμε ξεκαθαρίσει, Στέφανε, μην το ξαναπεί κανένας αυτό. Θεού. Το έχουμε ξεκαθαρίσει συνέχεια... από την αρχή. Ναι, από προχθές που ξεκινήσαμε το διάδοχο. Συνέχεια λέμε αυτό το πράγμα για να μην έχουμε και εμείς... Για κανέναν δεν λέμε ότι είναι ένοχος. Να μην υπέχει η ευθύνη και το κανάλι. Και ευχόμαστε να μην είναι κανένας μα κανένας ένοχος. Σεβασμός στον τεκμηριο θεότητας πάνω από όλα. Γιατί δεν είναι όλοι τα καλύτερα παιδιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Η γραμματέας παίζει τον κομβικό ρόλο, αυτή ήταν ο αποδέκτης. Η αποκάλυψη που βγάζουμε εμείς το πρωί είναι τον τελειώνουν. Και εδώ πέρα συμπίπτει η γνώμη μας με τη γνώμη που εξέφρασε και ο κ. Καρατζαφέρης προχθές που τον άκουσα στην εκπομπή του. Άδωνη, τέλειωσες από την Νέα Δημοκρατία. Μάστα και φύγε. Πήγαινε παρακάτω. Πάμε όμως να δούμε τι είπε ο κ. Γεωργιάδης, αν στην ερώτηση που του κάνανε. Αν θα παραιτηθείτε, αν προτίθεστε να παραιτηθείτε από το αξίωμά σας. Παρακαλώ. Να σκεφτεί ο Άδωνος Γεωργιάδης να αφήσει τη θέση του Αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας για να μην αντανακλά αυτή η υπόθεση πάνω στο κόμμα. Έχετε σκεφτεί κάτι τέτοιο? Φυσικά και όχι. Αν έκανα κάτι τέτοιο, ξέρετε τι θα σημαίνει, κύριε Κοσιόνη? Ότι θα επιτρέπαμε στον Τσίπρα, όποτε ένα πολιτικό αντίπαλο δεν τον θέλει, να τον βάζει με μια ψευδή κατηγορία να φεύγει. Αυτά θα κάνουμε στην πολιτική. Λοιπόν, ό,τι ώρα θέλει ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, οποιοδήποτε άλλος θέλει, μπορεί να κάνει παρέμβαση, γνωρίζει. Ελεύθερα. Είχε κανονίσει ο Λάμπρος ο Πάσχος, ο αρχισυντάκτης μας, μαζί του να βγει, τώρα το έχει κλειστό. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να είναι κάπου. Να πούμε κάτι ακόμα για τον κύριο Γεωργιάδη, κύριε Μιλωνάκη, αν μου επιτρέπετε. Ναι, για να πάμε στους προστατευόμενους μάρτυρες, να δώσουμε μερικές πληροφορίες. Δεν θα σας φάω χρόνο. Κύριε Μιλωνάκη, συγγνώμη, αλλά εμένα γελάσανε ό,τι συγγενικά πρόσωπα έχω και ό,τι φίλους γνωρίζω. Γελάσανε με τη. Απίστευτα, είναι κωμικό σκέτς. Είναι σκέτς για τον κύριο Λαζόπουλο. Για τον κύριο Μητσικώστα. Τώρα ο κύριος Λαζόπουλος μας τελείωσε. Ας το βάλει ο κύριος Μητσικώστας στα σκέτς στην ΕΡΤ. Πού ακούστηκε να ανοίγει σοβαρό πολιτικό πρόσωπο το σπίτι του για να δείχνει τις φουγκαρίστρες και αν τυχόν έχει γίνει ανακαίνιση στο σπίτι του? Αυτά συμβαίνουν μόνο σε χώρες τριτοκοσμικού επίπεδου. Μάλιστα. Δηλαδή, αισθάνηκες ποτέ το σπίτι σου για να δείξεις ότι δεν έχεις κάνει ανακαίνιση? Μιλάμε ότι ο τύπος είναι πιο γραφικός από τους πιο γραφικούς. Η πιο αστεία πολιτική φυσιογνωμία που έχει περάσει από την Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια. Ανοίγει το σπίτι του για να δει τι. Αν έχει φτιάξει τους καπινέδες τους καινούριους. Μάλιστα. Λοιπόν, μα είμαστε σοβαροί. Πάμε τώρα στους προστατευόμενους μάρτυρες, παρακαλώ. Γιατί έχουμε και εδώ πέρα ορισμένα το θέματα. Στις τουαλέτες. Καλά. Πάμε, εντάξει, είναι και αυτό το είπε με το δικό τρόπο. Μέσα μπορεί να λέει ότι έχει κάνει ανακαίνιση του σπιτιού του. Δεν έχει κάνει ανακαίνιση. Ο άνθρωπος δεν έχει κάνει ανακαίνιση. Το θέμα είναι άμα έχουμε βάψει τους στίχους, δε Στέφανε, τα 400 ευρώ που είναι για να βάψουμε 10 στίχους. Μια κίνηση να αποδείξει τα λεγόμενα του. Εγώ να προσθέσω κάτι. Εγώ να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Θυμάμαι ότι πριν
από 2 εβδομάδες, όταν είχαμε κάνει τη συζήτηση για το συλλαλητήριο, τότε είχε φοβηθεί την Αυγή και τον Γιώργο Καρατζαφέρη και δεν είχε πάει στο συλλαλητήριο. Τώρα με τις πιέσεις που ασκούνται, δηλαδή, πια... τι ακριβώς θα κάνει. Ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του. Εμείς πάμε να δούμε λίγα πράγματα για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Σπύρο, Σοφία, Στέφανε. Διότι εδώ πέρα έχουμε ζουμί. Σαράφης. Κελέση, δεν ξέρω πώς λέγεται. Καλεσίδη, Κάλεση, ο Κάλεσε. Καλέση. Και Αναστασίου. Μην γελάς, κύριε Χίο, γιατί εδώ πέρα θα μας τρελάνουν τελείως. Ο ελληνικός λαός πρέπει να πάρει πολλά χαπάκια για να αντέξει αυτούς τους περίεργους τύπους που μας κυβερνάνε κάθε φορά. Πολλά χαπάκια, φίλε μου. Λοιπόν, εδώ έχουμε ορισμένα στοιχεία, κυρίες και κύριοι. Κάποιοι λένε ότι ο Σαράφης είναι γυναίκα. Ίσως είναι η εξαπορήτων του κυρίου Φρουζή. Αυτή που χειριζόταν, λέει, τα κομπιούτερ του, τις επιστολές του, τα ραντεβού του. Ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ο έπιστος άνθρωπος που είχε κάποιος... Το γραφείο, δίπλα, ρε παιδί. Κάποιοι άλλοι λένε ότι η κυρία Κελέση, Κάλεση, δεν ξέρω πώς τη λένε. Ή ο κύριος. Ή ο κύριος, δεν ξέρω τι είναι αυτός. Είναι άντρας, έτσι λένε τώρα. Και ο οποίος είναι και ήταν επικεφαλής, προσέξτε το, ασφαλιστικού οργανισμού. Λένε πληροφορίες. Το φέρνουν γλυκά. Ποιοι είναι αυτοί οι διοικητές ασφαλιστικών μεγάλων οργανισμών? Κύριε Μιλωνάκη, θέλετε να σας πω μια πληροφορία. Ορίστε. Να σας πω μια πληροφορία που θα βοηθήσει το δελτίο σας. Ωραία. Ένας από αυτούς, εγώ δεν θα κάνω τον Πολάκη, γιατί είναι ανεπίτρεπτο και εξωθεσμικό να αποκαλύπτω πηγές και πληροφορίες. Ο ένας από αυτούς είναι άντρας. Δεν ξέρω αν είναι ο Σαράφης ή αν είναι η Καλέση. Λοιπόν. Ή ο Αναστασίου. Λοιπόν. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή τον γνωρίζω προσωπικά, εδώ και πολλά χρόνια, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει και γνωρίζει τα πάντα μέσα στην Οβάρτης. Όλα στην Οβάρτης Ελλάς, έτσι. Αυτός όλα είναι ασφαλιστικό οργανισμό. Ήξερε τα πάντα. Είναι στέλεχος Νοβάρτης. Έκανε ραντεβού με τους πάντες, μιλούσε με το Φρουζή, το Γενικό Διευθυντή. Ναι, αλλά δεν λες κάτι και παραπάνω. Είναι σε θέση να γνωρίζει τα πάντα. Μας τα λες πολύ συγκεκριμένα. Από την πλευρά ασφαλιστικού ταμείου. Είναι ασφαλιστικού ταμείου. Να σας βοηθήσω. Είχε ένα κομβικό και σοβαρότατα επικοινωνιακό ρόλο στην εταιρεία. Τι άλλο να σας πω, δηλαδή. Στέλεχος λοιπόν, εταιρείας. Ακούστε με να δείτε. Γιατί για τον ένα... Εμείς από μορισμένα πράγματα, αυτό γιατί είναι, Στέφανε, μία πληροφορία η οποία είναι δεχτή από μας. Γιατί για τον ένα, ναι, από το πρωί οι πληροφορίες λένε ότι ένας από τους μάρτυρες είναι άλλοτε ανώτερος δημόσιος λειτουργός με κέρυες θέσεις μέσα σε ασφαλιστικό ταμείο. Εγώ ρωτάω, οι διοικητές των ασφαλιστικών ταμείων, του ΙΚΑ, ας πούμε, μεγάλος οργανισμός. Ο μεγαλύτερος. Γιατί. Και στη δικογραφία υπάρχει και το όνομα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, υπάρχει. Και το όνομα του κυρίου Ροβέρτου Σφυρόπουλου. Με 600 χιλιαρικάκια. Αλήθεια. 600 χιλιαρικάκια. Αναφέρεται. Σε κίτρινους φακέλους, τα αφήνανε πάνω στο τέτοιο σε τριαντάρια. Πενιντάρια και περίοδο 2010-2013. Λοιπόν, έτσι λέει τουλάχιστον η δικογραφία. Ο συγχωρεμένος ο Βαρθολομαίος ήταν το 2004 μέχρι το 2000, το Φεβρουάριο του 2007. Ο κύριος Μέργος ήταν το 2007 μέχρι το 2009, τον Ιανουάριο του 2009, τα έχω σημειωμένα. Ο κύριος Αμπατζόγλου Θόδωρος ήταν από το 2009 μέχρι το 2010, ένα χρόνο και κάτι. Και ο κύριος Ροβέρτος Σφυρόπουλος από το 10 μέχρι το 15. Κάποιος λοιπόν από όλους αυτούς, ο κύριος Κοντός, ήταν στον ΟΑΕ. Ποιοι το είναι δεύτερο αυτοί? Μεγαλύτερο το δεύτερο μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό. Ρέω τώρα εγώ. Γιατί είπε ο Πολάκης, επειδή είπες κάτι για τον Πολάκη, αγαπητέ μου Στέφανε, ο Πολάκης είναι πανέξυπνος. Όποιος τον περνάει για βλάκα τον Πολάκη, μας περνάει όλους για πλάκα 10 γενιές, έτσι για καραμπούρια. Λοιπόν, άκου τώρα. Μίλησε για ανθρώπους. Να σου δώσω μια πληροφορία ακόμα. Την οποία την ξέρεις και εσύ. Ο σκηνοθέτης όλης αυτής της ιστορίας, ενώ ο σκηνοθέτης... Εγώ δεν ξέρω τίποτα απολύτως. Γιατί ήξερε και ο Μαυρίκος και πήγε στα Δημαράκια. Ήξερε και ο Τσενεκίδης και κόντευε να αυτοκτονήσει. Άκου σου λέω, ξέρω τι λέω, για προχωρά. Ναι, ναι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εντάξει, ο σκηνοθέτης λοιπόν αυτής της ιστορίας, εννοώ από την πλευρά του Μαξίμου για το πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση επικοινωνιακά όλο το σχέδιο του λανσαρίσματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και του πλασαρίσματος, ήταν ένας από αυτούς, ήταν
ο κύριος Πολάκης. Αλλά την πάτησε ο κύριος Πολάκης. Γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Και του ξέφυγε αυτό που δεν έπρεπε να του ξεφύγει. Ότι γνωρίζει τους προστατευόμενους μάρτυρες. Τους γνωρίζει. Τους γνωρίζει. Τους γνωρίζει, και προσπάθησε να το πάρει πίσω. Τους γνωρίζει. Όπως σε λίγο θα τους γνωρίζουν όλοι. Βέβαια, Αντώνη μου, τους γνωρίζει. Όπως σε λίγο θα τους γνωρίζουν όλοι. Γιατί οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι μετρητοί. Στέφανε, για να δώσει κάποιος για να δώσει κάποιες τέτοιες πληροφορίες σαν προστατευόμενος μάρτυρας, πρέπει να είναι ή από ασφαλιστικό οργανισμό μεγάλο, ή από την Οβάρτης μέσα, γιατί ο κύριος Ενεκίδης πήγε να αυτοκτονήσει το Δεκέμβριο παραμονές πρωτοχρονιά ή την ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 17, δηλαδή πριν ένα χρόνο και κάτι, αλλά δεν μας είπανε τι έγινε από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα και πόσο έχει μιλήσεις με την ελληνική αστυνομία και με την εισαγγελία. Εδώ υπάρχει το ο κύριος Σπυρόπουλος είπε ο Πολάκης ότι κάποιος λέει βρέθηκε σε αδυναμία ή κάποιοι γιατί του βρήκανε μεγάλο πλουτισμό. Όταν εγώ έχω πάρει 600 χιλιάρικα ή 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια και τα έχω από εδώ και από εκεί, έχω κάνει κάτι. Δεν λέω εγώ για κανένα, προσέξτε. Απλώς συνειρμοί γίνονται. Έρχεται τώρα και το άλλο που είπες τώρα με τα ΜΜΕ και τα λοιπά. Ελάτε να δείτε. Μία κουβέντα είχε πει, συγγνώμη, Σπύρο μου τώρα, ο κύριος Φρουζής σε ένα συνέδριο στην κυρία Δρέτα. Στην κυρία Δρέτα. Ελάτε να δείτε, η οποία είναι και αυτή μέσα. Το είπα προχθές, κομψά, δεν με κατάλαβε. Για πάμε να δούμε τι έλεγε ο κύριος Φρουζής σε ένα συνέδριο γενικά, όπου το παρουσίαζε ο κύριος Ευαγγελάτος. Κύριος Ευαγγελάτος. Πάμε να δούμε. Ξεκινάω από την κυρία Αθηνά Δρέτα. Ήταν μέχρι πρώτην ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και χειριζόταν τα θέματα του φαρμάκου και όχι μόνο. Αλλά εμείς είχαμε μαζί της να κάνουμε σε πολλά πράγματα, σαν βιομηχανία μιλάω τώρα. Τι πράγματα είχαν να κάνουνε? Σαν βιομηχανία κιόλας. Τι πράγματα είχατε να κάνετε, κυρία μου, που βγαίνετε λαλίστατοι πρασινοφρουροί όλοι στα κανάλια τόσα χρόνια και μας έχετε ζαλίσει το κεφάλι? Τι πράγματα είχατε να κάνετε δηλαδή με τον Οβάρτης, με την Οβάρτης, τον Φρουζή? Τρία πράγματα να πω για τρία θέματα που έθεσες. Ό,τι θέλεις. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το όνομα που ανέφερε στο δημοσιογράφο του συγχωρεμένου και αέμνηστο πλέον του Μαυρίκου. Το έγγραφο του FBI, το λέει καθαρά, το έγγραφο του FBI, όχι δικογραφία, το έγγραφο του FBI, ότι ο Φρουζής προόριζε τον Μαυρίκο να γίνει η επόμενη εταιρεία ξεπλύματος, καθώς είχε πρόσβαση σε 3-4 υπουργούς. Πάει αυτό. Το λέει το έγγραφο του FBI. Επαναλαμβάνω, το έγγραφο του FBI. Να πάνε να μεταφράσουν μερικοί τα έγγραφα, να τα διαβάσουν καλά, γιατί δεν καταλαβαίνουν. Κατά τη δικογραφία και κατά την κατάθεση. Άμα δεν ξέρετε αγγλικά, σα στείλουμε από εδώ πέρα άνθρωπο. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Κατά την κατάθεση τη καλέση του ενός προστατευόμενου μάρτυρα, ο Τσελεκίδης. Πώς ονομάζεται, Τσενεκίδης. Εδώ στα αγγλικά είναι όλα και τα διαβάζει. Ο Τσενεκίδης. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Κατά τη μία, σε μία από τι καταθέσει τη καλέση, ο Τσενεκίδης που ανέφερε. Η καλέση λέει ότι ήταν ένας από τους διαχειριστές των δύο λογαριασμών των τραπεζικών που αναφέραμε μέσα σε εβδομάδα, Αντώνη. Κρατήστε τους δύο λογαριασμούς τραπεζικούς. Ότι ήταν συνδιαχειριστής από τον λογαριασμό και τώρα οι εισαγγελικές αρχές της Ελλάδος έχουν ζητήσει να ανοίξουν. Τα έχουμε πει εδώ και μια εβδομάδα. Έτσι. Όπως και ο κύριος Φρουζής σε λίγο θα δώσει τον τροφοδότη λογαριασμό. Γιατί αν δεν θα δώσει τον τροφοδότη λογαριασμό, να ξεβγάλουμε. Ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το Β, το Β, πληρωμές το Β, τύπου Β, οι πληρωμές τύπου Β, ποιοι περιέχονται, ο Μιλωνάκης, η Παραδύση, ο Σταθάκης, περίμενε, όχι, πληρωμές τύπου Β, παιδιά, και το δεν τρίτο. Γίνεται 1 εκατομμύριο από εδώ ο άλλος, 500.000 ο άλλος, 150 ο άλλος, 200 και πάει λέγοντας, δεν γίνεται παιδιά, δεν γίνεται μερικοί να έχετε πλουτίζει και ο κόσμος να πεινάει. Και το, όχι! Και το τρίτο, επειδή είπες και για πανόραμο πλουτισμό. Την Τρίτη την Τετάρτη αναφέραμε ότι παράλληλα έτρεχε μία έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα, του κ. Δραγάτση, όπου πιάστηκαν 10 μεγαλοστελέχη της Νοβάρτης για πανόραμο πλουτισμό. Εμένα όμως μου γεννάται το ερώτημα, η έρευνα του κ. Δραγάτση έμεινε μόνο στα στελέχη της Νοβάρτης ή πήγε και αλλού με αφορμή την Νοβάρτης? Ωραία. Τον όνο ή το. Στέφανε, έχουμε κάτι άλλο γιατί θέλω να πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε ήδη καθυστερήσει να πούμε. Όχι, απλώς εγώ και συγχαρητήρια για τα φύλλα τα οποία συνεχίζουν ανωδικά.
συνεχίζουν ανωδικά, σημαίνει ότι το ρεπορτάζ και η εφημερίδα δίνει στον κόσμο να καταλάβει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, ο δρόμος της αλήθειας, δε αδερφέ. Μα συγγνώμη κύριε Μιλωνάκη. Όπως και το δελτίο, το έχουμε δει πολλές φορές και δεν παίρνουν αέρα τα μυαλά μας. Είναι από τα πιο μεγάλα δελτία αυτή τη στιγμή. Εγώ σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή, εσείς δεν με πιστέψατε. Γιατί λέμε αλήθειες. Δεν πιστέψατε στον εαυτό σας. Και τώρα που έχετε πιστέψει στον εαυτό σας, έχετε αντιληφθεί το εξής. Στεφανέ, πιστεύουμε στον εαυτό μας, αλλά είμαστε σεμνοί και ταπεινοί. Καλά, άσε τη σεμνότητα και την ταπεινότητα. Είδαμε τη σεμνότητα και την ταπεινότητα του Καραμαλή που τώρα τον ανακατεύουν, σε λίγο θα τον ανακατέψουν και με τις μίζες. Αλλά άλλο είναι το θέμα. Δύο μαγαζιά μείνανε, κύριε Μιλωνάκη. Δύο μαγαζιά. Το δικό σας εκεί πέρα και το δικό μας σε παράλληλη ζεύξη με την αλήθεια. Λοιπόν, το θέμα που βγάζουμε αύριο εξώφυλλο, για να σας αφήσω να συνεχίσετε το δελτίο σας, είναι φωνιάδες του Σαμαρά θα σκοτώσουν τον Παύλο Σαράκη. Φωνιάδες του Σαμαρά θα σκοτώσουν τον Παύλο Σαράκη. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι, όπως σας το λέω, και ξέρετε καλά, ότι εγώ ουδέποτε ήμουν υπερβολικός. Υπάρχουν... Στέφανε, είναι πρόβλημα αυτό. Βεβαίως υπάρχουν συγκεκριμένες πηγές και πληροφορίες και αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με τους οποίους κάποιοι μέσα από την αυλή του Σαμαρά... Δεν αναφέρω τον κύριο Σαμαρά. Κάποιοι από την αυλή του κύριου Σαμαρά απεργάζονται σχέδιο για να βγάλουν από τη μέση του Σαράκη όπως βγάλαν το Μαυρίκο. Προφανώς θα έχει ρεπορτάζ. Η εφημερίδα θα έχει ρεπορτάζ αύριο. Τι ρεπορτάζ, ορίστε το ρεπορτάζ. Σε τέσσερις σελίδες είναι το ρεπορτάζ. Λίστα αρχή και μπράβη του Σαμαρά. Λίγους έχει ο Σαμαράς. Και δεύτερον, Παπασταύρου, τον ξεσκονίσανε, τον βρήκανε. Του έχουν βρει τους τροφοδότες λογαριασμούς. Έχουν βρει που έχει αποθήσει τα λεφτά. Και το τρίτο, Γεωργιάδης, παρελθόν από τη Νέα Δημοκρατία. Παρελθόν από τα αξιώματα. Θα τον βάλει στην άκρη ο Μητσοτάκης. Έχει δεχτεί ισχυρότατες πιέσεις. Και οι πιέσεις είναι εκ των άνωθεν. Έχει τελειώσει ο Γεωργιάδης από την Αντιπροεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχουν και σοβαρότατες εξελίξεις στο θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου. Ο Αβραμόπουλος είναι το νούμερο 2 που ψάχνει η Αμερικανική δικαιοσύνη και το Αμερικανικό FBI. Και σας λέω και κάτι ακόμα. Η υπόθεση Μαυρίκου ήταν δολοφονία. Κανένας δεν πιστεύει ότι ο Μαυρίκος κάηκε μόνος του στην Αττική Οδό. Κανένας. Στέφανε, θα το διαβάσουμε αύριο το... θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί λες πράγματα τα οποία λέει πράγματα η εφημερίδα, η οποία τα σηκώνουν, ανατριχιάζεις, δηλαδή δεν είναι απίστευτο. Μα τι ανατριχιάζω, οι τύχοι ανθρώπων που ανακατεύονται με αυτές τις υποθέσεις είναι δύο. Ή προστατεύεσαι ως μάρτυρας, όπως σωστά έπραξε η ελληνική δικαιοσύνη, αλλά άκομψα, ή καταλήγεις σε κανένα χαντάκι, είσαι καμιά γέφυρα και σε βρίσκουν μετά από 2 χρόνια. Μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια. 38 οικονομικά συμφέροντα. Εδώ αυτή τη στιγμή, κύριε Μιλωνάκη, να καταλάβει ο κόσμος, η αμερικανική εταιρεία GlaxoSmith προσπαθεί να εκμηδενίσει την Οβάρτης για να πάρει όλη την πίτα των φαρμάκων του κόσμου. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Σίγουρα, λοιπόν, ανταγωνισμός, όπως λέει και η Σοφία, εμείς θα μείνουμε ακριβώς στα στοιχεία τα οποία παίρνουμε από τη δικογραφία και από τις αμερικανικές υπηρεσίες. Καμένα άλλο δεν θα βάλουμε πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, δεν προσθέτουμε τίποτα, δεν κατηγορούμε κανέναν. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Όλοι είναι αθώοι. Ευχόμαστε όλοι να είναι αθώοι στην πραγματικότητα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε εξίσου ενδιαφέροντα πράγματα. Μην ξεχνάμε το κολαγόνο, 2-11-1600, 2 μπουκάλια κολαγόνο.